Τα Χανιά βρίσκεται από το μεσημέρι ο πρώην πρόεδρο του Πασόκ, Ευάγγελο Βενιζέλος, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Παρουσιάζουμε στα Χανιά με την ευγενική πρόσκληση του Δικηγορικού λόγου Χανίων το τελευταίο μου βιβλίο που έχει τίτλο Η Δημοκρατία μεταξύ Συγκυρία και ιστορίας», Αλλά και έναν υπότιτλο πιο πρακτικό και πιο συγκεκριμένο που είναι Οι προκλήσει και οι κίνδυνοι από την αναθεώρηση του ασχολούμαστε με τα μεγάλα θέματα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της κρίσης της και με τα ειδικότερα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται με την αναθεώρηση. Θα δώσουμε δε έμφαση στα Χανιά, επειδή διοργανωτής είναι ο Δικηγορικός στα θέματα δικαιοσύνης, γι' αυτό και ομιλητέ, είναι δύο διακεκριμένοι δικαστικοί λειτουργοί. Ο επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατεία, ο κ. Χρήστο Δράμο, και ο επίτιμο αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο κ. Βασίλη Μαρκή. Άρα είμαι βέβαιο ότι με τον συντονισμό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για θέματα δικαιοσύνη και δημοκρατία. Ο κ. Βενιζέλο επισκέφθηκε το απόγευμα την Ορθόδοξα Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι Χανίων. Ένα οικουμενικό θεσμό με εξαιρετική φήμη, με πολύ μεγάλο κύρος. Θα έλεγα όμως ότι τώρα έχει εγγραφεί στην ιστορία της Ορθοδοξίας ως ο τόπος στον οποίο διεξήχθη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος το 2016 και οι τελευταίες εξελίξεις μας κάνουν να ξαναθυμηθούμε τη σύνοδο αυτή και τη σημασία του μηνύματός της, όπως το εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομέος. Και εδώ στην Ακαδημία, στο Κολυμπάρι υπάρχει ε, μια παρακαταθήκη πάρα πολύ σημαντική, θεολογική, κοινωνική, χάρη στον μακαριστό Ρινέο και το τεράστιο κοινωνικό έργο που έχει αφήσει πίσω του. Θερμή ήταν η υποδοχή του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου από τον Γενικό Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Μια ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία και το έργο του Ιδρύματος, να δει του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξης Εκκλησίας και να συζητήσουμε με ποιον τρόπο σήμερα το μήνυμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας ε, μέσα στην νεωτερικότητα, μέσα στον 21ο αιώνα, θα μπορέσει να έχει και πάλι ένα δυναμισμό για να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα ποιηματικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Επίση, ο κύριος Πρόεδρος ενημερώθηκε για, τους, για τα νέα προγράμματα της Ακαδημίας, δίδοντας έμφαση στο μεγάλο θέμα της κοινωνικής οικονομίας και των ενεργειακών συνεταιρισμών που θα αναπτύξουμε τους επόμενους μήνες εδώ στο Ίδρυμα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο στις 11.30 το πρωί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων.